το Netflix αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στο νέο τρέιλερ της Βασίλισσας Κλεοπάτρα μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και για να αποφύγει τη δημόσια κατακραυγή, αφού στο ρόλο της Ελληνίδας Βασίλισσας είχε τοποθετήσει μια μαύρη γυναίκα. Πριν σκεφτεί κανείς οτιδήποτε νοσηρό, το πρόβλημα δεν είναι όπω γίνεται ευκόλως αντιληπτό το χρώμα τη νεαρή γυναίκα, αλλά η παραποίηση τη ιστορία. Διότι απλούστατα η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα και Λευκή. Η σειρά προκάλεσε τέτοια κύματα αντίδραση στα μέσα κοινωνική δικτύωση, που το Netflix αναγκάστηκε να αφαιρέσει εντελώ την επιλογή των ανθρώπων να σχολιάζουν. Με λίγα λόγια, του απαγόρευσε να πούν τη γνώμη του για το δημιούργημά του. Η αιτία ήταν η επιλογή της νεαρής μαύρης ηθοποιού Αντελ Τζέιμς για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που σαφώς σε άλλες ταινίες στην ντοκιμαντέρ μπορεί να ταιριάζει γάντι, όχι όμως εδώ. Οι σχολιαστές κατηγορούν ευθέως στο Netflix ότι παραποιεί την ιστορία κάτι που όντως συμβαίνει. Φυσικά το Netflix το κάνει αυτό για εμπορικούς λόγους, καθώς είναι της μόδας στη σημερινή εποχή όλα να εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, ασχέτως αν αυτή παραβιάζει τους κανόνες της κοινή λογικής. Παρόλο που η σειρά ντοκιμαντέρ δεν έχει προβληθεί ακόμη, είναι εμφανές από το τρέιλερ ότι η μονάρχης παρουσιάζεται ως μια μαύρη γυναίκα, πιθανώς με παρεξηγημένη καταγωγή.